Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαλβαρίνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε, καλά? Είμαστε καλά. Στον αγώνα, όπως τα ξέρετε, δουλειά. Δουλειά και δουλειά, όπως είπαμε. Έχετε πολλά μέτωπα όμως, κύριε Σαλβαρίνα. Και να δούμε μερικά από αυτά στη σημερινή εκπομπή. Και πραγματικά χαίρομαι που έστω και για πρώτη φορά είστε στην εκπομπή μας. Δεν θέλετε να πολύ βγαίνετε στα μέσα, έτσι? Δεν μου είναι κάτι εύκολο. Κοιτάμε τη δουλειά. Ναι. Κοιτάμε εκεί με τον Δήμαρχο να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Ναι. Και ο κόσμος να πάρει αυτό που του αξίζει. Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε μια τελευταία δράση, η οποία ξαναβλέπουμε στην λίμνη μας. Το ένα από τα δύο μας καράβια, το Ολυμπία, είναι και πάλι στη λίμνη. Έχει τα δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και τώρα στις γιορτές με εμπλουτισμένα δρομολόγια. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σαλβαρίνα, πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό να ξαναβγεί το καράβι στην λίμνη? Λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια άδεια ξηράς τον Μάιο. Ναι. Η οποία μας πήρε κοντά στους 5 μήνες φουλ δουλειά. Mm-hmm. Με μια επιθεώρηση θαλάσσης. Ναι. Για να πάρουμε την άδεια που χρειαζόταν. Ξεκινήσαμε δηλαδή Μάιο για να φτάσουμε τον Οκτώβριο. Να φτάσουμε τον Οκτώβριο στην ουσία. Oh. Με όλες τις άδειες και με όλες τις ασφάλειες. Oh. Ασφάλεια δεν είχαμε από το 1996, η οποία ήταν τυπωμένη σε γραφομηχανή. Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα. Μας μένει μία άδεια για το μπαρ, η οποία ο κόσμος μας τη ζητάει καθημερινά στο καράβι. Είναι η άδεια την οποία θα να έχετε ένα κηλικείο, ας πούμε, μέσα. Μπράβο, στο... Μπράβο, ναι, άδεια κηλικείου είναι στους νεολόγους αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί θέλει ένα καφεδάκι ένας, ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα να κάνει ένα γύρο, θέλει να πιει ένα καφεδάκι, ένα ψυχτικό, κάτι να πιει. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να το πάρει και απ' έξω, αλλά καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Έτσι, έτσι, έτσι. Πιστεύουμε σε 5 μέρες ότι θα την έχουμε και αυτήν. Αρκεί η τιμή του να μην είναι καραβίσια η λεγόμενη. Όχι, όχι, όχι. Όλα είναι προσβάσιμα προς το καθένα. Μπράβο. Οι τιμές είναι λογικές. Ναι. Αυτό εμένα που με χαροποίησε περισσότερο είναι ότι όλη αυτή τη δουλειά που ρίξαμε. Ναι. Η ανταμοιβή ήταν το χαμόγελο των παιδιών, του κόσμου, της Καστοριάς, που το ζήσανε. Δηλαδή, χίλιες φορές να βγει έξω να δουλεύει, παρά αυτό το πράγμα που γινόταν τόσα χρόνια να κάθεται. Να κάθεται και να σαπίζει. Αυτή ήταν η καλύτερη ανταμοιβή όλης της δουλειάς που ρίξαμε. Βέβαια, υπάρχουν και προτάσεις για την ακόμη μεγαλύτερη, καλύτερη βελτίωση των δρομολογίων. Υπάρχουν προτάσεις να περνάει, ας πούμε, από το Μαυροχώρι, από τη σπηλιά του Δράκου. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε για όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα είμαστε αύριο συγκεκριμένα. Θα κάνουμε την πρόσβαση στην σπηλιά του Δράκου. Ώστε το καράβι να μπορεί να είναι εκεί πέρα. Για πείτε περισσότερα, γιατί δεν το ήξερα αυτό. Σε συνεννόηση με τον Διονύση το Λίτκα και τον Άκη το Λιάμη, ναι, τους δύο αντιδημάρχους, και τον Τσανούσα το Ντίνο, ναι, θα κάνουμε εκεί ενέργεια για να μπορεί το καράβι να δέσει και στη σπηλιά του Δράκου. Άρα, μισό λεπτάκι, θα ξεκινάει είτε από τη βόρεια που είναι το πρώτο δρομολόγιο, είτε από την νότια που είναι το δεύτερο δρομολόγιο. Ναι. Με είτε στάση πάντα στην σπηλιά. Θα αφήνουμε και κόσμο, γιατί κάποια group θέλουν να επισκέφτονται και τη σπηλιά. Οπότε θα τους έχουμε και αυτή την πρόσβαση στα οργανωμένα τα group. Μάλιστα. Ώστε να τους αφήνουμε και τη σπηλιά του Δράκου. Ναι, γιατί είναι πολύ ωραίο. Παλιά το συζητούσαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Θα γίνει εισιτήριο επίσης για όλες τις δομές. Αυτό προσπαθούμε με τον Δήμαρχο τώρα. Να ευθύ η σπηλιά στα δικά μας χέρια για να τα ενώσουμε όλα μαζί. Ναι, υπάρχει το ενιαίο εισιτήριο για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη πρόσβαση για όλους. Να τα βλέπει ένας άνθρωπος όλα με μια οικονομικότερη τιμή, αλλά να τα βλέπει όλα. Και να φεύγει γεμάτος από εδώ. Τώρα μιλάμε για πράγματα που κάνουμε. Έτσι. Ναι. Τώρα έχουμε στο πρόγραμμα να ενώσουμε και το λιμνίο οικισμό με όλο αυτό το κομμάτι. Που επίσης ανήκει στη Μακεδονός, βέβαια. Ναι, το οποίο θέλει μια προβλήτα γύρω στα 30 μέτρα. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει τις ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την άδεια για να την κατασκευάσουμε. Αυτό είναι λίγο μελλοντικό, αλλά πιστεύω ότι μέχρι κάτω το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, θα την έχουμε.
Ναι, γιατί άμα τα ενώσουμε όλα μαζί, μετά ένα καράβι θα έχει να κάνει αρκετά δρομολόγια μέσα στη ναι. λίμνη. Και για το Μαυροχώρι, υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει και Μαυροχώρι, ίσως. Γιατί είναι ένα. Το λέγαμε, είναι το Μαυροβινό, ας πούμε, το λέγαμε παλιά. Ίσως οι άνθρωποι να θέλουν να βλέπουν το δικό τους καράβι. Εννοείται, ότι και στο Μαυροχώρι, εκεί πέρα είναι έτοιμη η προβλήτα, έτοιμα τα πάντα είναι εκεί πέρα. Κοιτάμε τώρα να δούμε μήπως ανοίξει και το μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα, ώστε να έχουμε και εμείς ένα τέτοιο, ώστε να αφήσουμε το τουρίστα εκεί. Άρα λοιπόν μια βόλτα η οποία θα περιλαμβάνει, όπως την φαντάζεστε τώρα κύριε Σταλβαρίνα. Ξεκινάμε από την Καστοριά, να πάμε Μαυροχώρι και κέρινα ομοιώματα, να φύγουμε, να πάμε Σπηλιά του Δράκου, να αφήσουμε κόσμο, να πάρουμε κόσμο, να τον πάμε Λιμνέο Οικισμό, να τον κάνουμε τη γύρα στην Νότια Παραλία και να επιστρέψουμε και πάλι πίσω. Νομίζω ότι πιστεύω ότι μας αξίζει κάτι τέτοιο, γιατί πέντε χρόνια ήταν όλα, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, ήταν όλα χάλια, πολύ. Περίπτωση και για το άλλο καράβι που βέβαια δεν ανήκει στη Μακεδονία αλλά στην Οριστεάς, άλλο παράδοξο και αυτό και από τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει, γιατί το ρωτάνε πάρα πολύ κύριε Σαλβαρίνα. Αυτό το καράβι που είναι έξω, παλιά ακούγαμε ότι είναι ασύμφορο για να επισκευαστεί. Θα μείνει λοιπόν, για πάντα έξω. Με τα δικά μου μάτια και με τους νιολόγους οι οποίοι είχαν έρθει για επιθεώρηση, αυτό το καράβι θέλει πάρα πολλά χρήματα για να ξαναγίνει. Αυτό προς το παρόν δεν το έχω μελετήσει ακόμα. Ακόμα ανήκει στην Ορεστιάς όπως γνωρίζετε. Ναι. Σε περίπτωση τώρα που θα γίνει η αναδιοργάνωση της εταιρείας, και αυτή στα δικά μας χέρια θα κοιτάξουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Να πούμε το εξής και να ξεγυρίσουμε λίγο στο καράβι, το οποίο θα είναι στα δρομολόγια του Δεκεμβρίου και βεβαίως πώς να το πω, είναι και η περισσότερη κίνηση, έτσι. Ναι. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε όσο γίνεται. Πόσο κόσμο περιμένουμε, αλήθεια, κύριε Σαλβαρίνα? Με βάση τους ξενοδόχους που έχουν μιλήσει, η πληρότητα είναι στο 100%. Ναι. Έτσι. Το καράβι θα περιμένει όλο αυτό το κόσμο, εννοείται, και θα κοιτάξουμε όσο γίνεται περισσότερα δρομολόγια να βγάζουμε. Ναι. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει κάποιος στο καράβι. Σε περίπτωση που μαζευτεί ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, θα ξεκινάει το καράβι μέχρι τη δύση του ηλίου, όπως μας επιτρέπουν οι κοινωνίες. Με τους καπετάνιους, το υπόλοιπο προσωπικό, είμαστε ok? Με τους καπετάνιους. Μηχανικό καραβιού έχουμε. Ναι. Καπετάνιο έχουμε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Μόνο η άδεια του κυλικίου μας μένει. Μόνο η άδεια του κυλικίου για να... Για να είμαστε πλήρεις σε όλο. Θα θέλατε κάποια στιγμή το πλοίο να πλησιάσει τον αριθμό, γιατί νούμερο ένα επισκέψιμος χώρος στον Δήμο είναι η Σπηλιά του Δράκου, περίπου 100.000 νομίζω το χρόνο. Μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα και το καράβι, πιστεύετε? Αυτό μόνο η δουλειά θα μας το δείξει. Μόνο η δουλειά. Ή ο συνδυασμός των πραγμάτων, πραγματικά. Ναι. Άμα τα συνδυάσουμε όλα, πιστεύω εκεί να φτάσουμε και αυτό το νούμερο. Προς το παρόν, θα δουλέψει, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να το ζήσει ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή από μέσα. Κλείνουμε το θέμα με το καράβι, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσουμε, και να πάμε στις άλλες δράσεις του... της Μακεδνός. Είναι λοιπόν, και το Ενιδρίο ανήκει σε εσάς και ο Λιμνέος Οικισμός. Λοιπόν, να πούμε για το Λιμνέο Οικισμό. Για να δούμε λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Έχουμε τελειώσει μία μελέτη, η οποία τώρα γύρω στις 15 Δεκεμβρίου έχουμε έναν διαγωνισμό, ο οποίος είναι 75.000 από ένα πρόγραμμα του Ιντερεκ, το οποίο το τρέξαμε, είχε μείνει πολλά χρόνια στα συρτάρια. Ναι. Και θα γίνει μία αναβάθμιση όλου του Λιμνέου Οικισμού, με καινούργιες καλύβες. Δηλαδή έχουμε και εδώ να κάνουμε. Θα έχουμε αναδιοργάνωση όλου του συστήματος εκεί, μάλιστα. Έτσι. Οπότε σιγά σιγά με την ένταξη και αυτού του έργου βγαίνει για το διαγωνισμό. Ναι. Μόλις τελειώσει και ο διαγωνισμός, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και από εδώ, να δείξουμε μια άλλη εικόνα αυτή που... Και στο Λιμνέο Οικισμό με αυτό το έργο. Άνθρωπος θα υπάρχει, πάντοτε θέλουμε, όταν πηγαίνουμε και εμείς κάπου, να υπάρχει ένας άνθρωπος και να μας εξηγεί πέντε πράγματα για τις δομές που είναι πολύ κρίσιμες. Πώς έχετε και στον Ιδρύο, ας πούμε, κάποιον ξενάγο ή οπουδήποτε άλλο. Θα υπάρχει άνθρωπος πάντα που να εξηγεί τι βλέπουμε, τι είναι αυτό που μας πάει, ας πούμε, το καράβι κάθε φορά.
Για το καράβι τώρα με ρωτάτε? Όχι. Ρωτάω για το αν θα υπάρχει άνθρωπος ακόμη και μέσα στο καράβι, όταν θα πηγαίνετε ακόμη στο, ας πούμε, στο λιμνέο οικισμό, να εξηγεί τι είναι αυτό που βλέπουμε. Θα υπάρχει ξεναγός. Ωραία. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά στείνονται μέρα με την ημέρα. Μέρα με τη μέρα όλα αυτά στείνονται, οπότε να είναι όλα όπως πρέπει τουριστικά. Ναι, οπότε επισκέψιμος ο χώρος και του λιμνέου οικισμού, πιστεύετε, ναι. με αναδιοργανωμένη την όλη κατάσταση, από το Μάρτιο και μετά. Από το Μάρτιο και μετά πιστεύω ότι όλα θα είναι στο 100%. Στο 100%. Έτσι πιστεύω. Ναι, άραστε. Θέλουν πολλή δουλειά όλα αυτά. Να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, θα τα κάνουμε, εδώ θα είμαστε για να κρυθούμε για όλα αυτά. Ωραία. Έτσι δεν είναι? Και πάμε και ενιδρύο. Το ενιδρύο είναι σε κανονική λειτουργία. Έχουμε τους ιχθυολόγους, έχουμε τους ξεναγούς εκεί πέρα. Είναι άψογο το ενιδρύο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι του λείπει κάτι προς το παρόν. Τα ψάρια είμαστε κανονικά, γιατί κάποια στιγμή είχαμε και μια έλλειψη, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε συμβεί. Είχαμε λόγω της καραντίνας και όλα αυτά, επανήλθαν όλα στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν πάει κάποιος και επισκεφθεί το ενιδρύο θα βρει και τον άνθρωπο που θα εξηγήσει τι βλέπει ο καθένας, γιατί είναι και το μεγαλύτερο ενιδρύο γλυκού νερού στα Βαλκάνια, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Είναι μια βασική υποδομή. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και αυτό. Και νομίζω ότι το αξίζει να έχει και πρέπει να έχει, γιατί ο κόσμος θέλει να το επισκεφθεί. Θέλει να επισκεφθεί το μεγαλύτερο ενιδρύο των Βαλκανίων για τα γλυκά νερά. Έτσι ακριβώς. Και μας μένουν στην ουσία τώρα άλλα δύο πράγματα, δηλαδή, τα οποία είναι τα ποδήλατα, που έχει γίνει αρκετός δώρος και γι' αυτά τα ποδήλατα. Τα οποία βρίσκονται, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο ενιδρύο, βρίσκονται στα υπόγεια. Στο ενιδρύο. Ναι. Βρίσκονται στο υπόγειο. Την άνοιξη θα είναι κοντά στο κόσμο. Θα έχει 2-3 σημεία τα οποία θα τα προσλαμβάνει κάποιος, θα τα παίρνει κάποιος. Κύριε Σαλβαρίνα, με διαχείριση από το Δήμο ή ενοικίαση ιδιότητα? Από τη Μακεδνός. Από τη Μακεδνός, μάλιστα. Από τη Μακεδνός. Και έχουμε και το καραβάκι το ηλιακό, το οποίο σκεφτόμαστε και αυτό την άνοιξη, μετά τις παγωνιές, δηλαδή μετά το χειμώνα, να το βάλουμε και αυτό να κάνει κάποια δρομολόγια από το λιμνέο οικισμό προς τη σπηλιά του Δράκου. Για 8 μάλιστα. άτομα. Θα είναι σαν ρομαντική βολτά από το λιμνέο στο... Στη σπηλιά του Δράκου. Αυτά είναι τα σχέδιά μας. Αυτά, να πω την αλήθεια, κύριε Σαλβαρίνα, να πω την αλήθεια, πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, αυτά είναι τα σχέδιά μας. Νομίζω ότι τα βλέπουμε με ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε. Ναι, και είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Για να τα κωδικοποιήσουμε, γιατί μας δίνετε πολλές ειδήσεις σήμερα. Τα ποδήλατα τα βγάζετε την άνοιξη με διαχείριση Μακεδνός. Ναι. Τα ηλιακά ποδήλατα, το ηλιακό σκάφος για βόλτες από το λιμνέο στη σπηλιά και το αντίστροφο. Έτσι ακριβώς. Αυτό επίσης από την άνοιξη. Αυτό επίσης από την άνοιξη. Ναι, μετά από αυτό το χειμώνα θα βγει κανονικά, ώστε το προσωπικό να πάρει την εμπειρία που χρειάζεται. Ωραία. Και να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει. Τέλεια. Αυτά όλα πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι το πιο δύσκολο κομμάτι σας στην Μακεδνός είναι το λατομείο, λοιπόν, κύριε Σαλβαρίνα. Είναι το λατομείο. Βέβαια, το νομίζω ότι έχετε μια σχέση με το λατομείο, έχετε κάποια εμπειρία, δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Τα πράγματα πολύ δύσκολα και εκεί. Πολλά πράγματα παρατημένα από άδειες, από τεχνικές μελέτες, από 1000 πράγματα. Τι να σας πω τώρα. Μετά τα μπερδέματα που είχαμε και με την δημοπρασία και όλων αυτών των δικαστικών αγώνα που γίνεται και από διάφορες εταιρείες. Έχουμε πολλές προσφυγές. 5 προσφυγές τις οποίες τις έχουμε κερδίσει. 5 προσφυγές, μάλιστα. Ναι, τις οποίες τις έχουμε κερδίσει με βάση τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν γίνει. Το νομικό κομμάτι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και αυτό. Όσο αφορά το λατομείο τώρα, πήραμε την περιβαλλοντολογική άδεια. Ναι. Η οποία κανονικά έπρεπε 48 μήνες για τη γνωμοδότησή της. Το τρέξαμε όσο 48 μήνες για να πάρουμε την άδεια την περιβαλλοντολογική. Ναι. Την πήραμε σε χρόνο ρεκόρ. Με τρέξιμο, με δουλειά όλα αυτά. Έτσι. Περιμένουμε τώρα να
ξεκινήσει η καινούργια χρονιά. Πώς θα ξεκινήσει τώρα, ακριβώς για να καταλάβουμε βέβαια, κάποια στιγμή ναι. Κύριε Σαλβαρίνα, θα μπορούσε το Λατομείο να είναι μια μοναδική εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της. Και έχουμε κάνει και τέτοια στο παρελθόν, αλλά μας δώστε λίγο έτσι το περίγραμμα. Πού πάμε δηλαδή τώρα, πότε θα τελειώσουν τα δικαστικά, για να προχωρήσουμε λίγο στη δουλειά, και ξέρετε γιατί. Γιατί αρχίζουν έργα. Με κάποιον τρόπο το Λατομείο θα πρέπει να δουλέψει. Λοιπόν, ο χρόνος ο προηγούμενος είναι αυτός που μας καθυστερεί. Δηλαδή όλα αυτά τα προηγούμενα 5 χρόνια, η προηγούμενη πενταετία δηλαδή, μας πήγε πάρα πολύ πίσω σε όλα τα τεχνικά κομμάτια. Στο στόλο των μηχανημάτων, στους παστήρες, σε όλα τα λειτουργικά πράγματα του Λατομείου. Στη συγκεκριμένη φάση θα ξεκινήσουμε να τελειώσουμε δηλαδή με τα δικαστικά. Ναι. Τα οποία τα προσδιορίζετε, πότε θα τελειώσουν αυτά, μπορείτε να μας πείτε, έχετε μια εικόνα? Μέχρι στιγμής 5 προσφυγές έχουμε, είναι υπέρ του Δήμου και υπέρ της Μακεδνός. Τα υπόλοιπα έχουμε ενημέρωση, έχουμε την 5η Διοικητικό Συμβούλιο, περισσότερα η κυρία Συνάνη, η νομικός μας, θα μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις την 5η. Και πιστεύουμε με τη νέα χρονιά ότι θα ξεκινήσει και το Λατομείο. Για να προχωρήσετε σε νέα δημοπράτηση ή θα το λειτουργήσετε με την μέθοδο της ενοικίασης, ας πούμε? Θα ενημερωθούμε την 5η από την κυρία Όλγα τη Συνάνη, την νομικό μας. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα μετά, με απόφαση του ΔΣ, θα προχωρήσουμε αναλόγως. Αναλόγως, μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν από την 5η και μετά θα ξέρουμε, θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Αλλά εσείς δεσμεύεστε ότι μόλις ξεκινήσουν έργα το 2022... Ότι θα ανοίξει το Λατομείο, και έχουμε ρίξει πολύ αγώνα γι' αυτό. Και το Λατομείο πρέπει να ανοίξει, εκκρεμούν πάρα πολλά έργα και ξέρω ότι η βάση είναι το Λατομείο για όλα αυτά. Ναι, το Λατομείο είναι η βάση για πολλά πράγματα πραγματικά. Και θα δούμε με ποιον τρόπο, επαναλαμβάνω, θα λειτουργήσει. Αν θα πάτε σε νέα δημοπράτηση ή αν θα πάτε με την μέθοδο της ενοικίασης σε εργολάβους. Έτσι ακριβώς. Οπότε αυτό αναμένουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα ανοίξει. Μένει αυτό. Να το δούμε. Μένει να το δούμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σαλβαρίνα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Και εγώ. Νομίζω ότι μας δώσατε πολλά καινούργια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε. Εύχομαι να δουλεύετε όπως πάντα, όπως μου λένε τουλάχιστον, πολύ όρεξη. Και θέλω να είστε και άλλες φορές στην εκπομπή μας και όχι η πρώτη φορά. Γιατί πέρασε τόσο καιρός και είστε η πρώτη φορά μαζί μας. Εγώ έχω αναλάβει από το Μάιο. Ναι, από το Μάιο. Σαν πρόεδρο. Ναι. Από το Μάιο. Το θέμα είναι ότι όλα με δουλειά γίνονται. Ναι. Γι' αυτό θέλει υπομονή και ό,τι γίνεται να γίνεται σωστά. Ναι. Μακάρι. Κύριε Σαλβαρίνα, σας εύχομαι καλή δύναμη και είναι ένα κομμάτι και αυτό το ότι και από την αντιπολίτευση, ας πούμε, έχετε μια υποστήριξη στις ικανότητές σας, αυτό σας δίνει παραπάνω δύναμη. Τη μεγαλύτερη δύναμη μου δίνει ο κόσμος. Μέχρι στιγμής δεν είπε κάποιος κακό λόγο για σας και από την αντιπολίτευση αυτό. Ναι. Είναι μόνο καλά λόγια. Δεν ξέρω αυτό αν σας δίνει μια περισσότερη, έτσι θα λέγαμε. Μου δίνει περισσότερη δύναμη, εννοείται. Και όταν κάνεις κάτι καλό φαίνεται και στον κόσμο. Ναι, όταν το χαίρεται ο κόσμος, αυτό είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους. Έτσι δεν είναι? Μα αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο και το υψηλό. Και αυτό το ζήσαμε με το καραβάκι, δηλαδή τις πρώτες μέρες. Ναι. Με γέλια παιδιών μέσα, δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη... Σας ευχαριστούμε και για τα δώρα παρεμπιπτόντως που δίνετε στους ακροατές μας κάθε Παρασκευή τις βόλτες με τα καραβάκια μας, έτσι. Εννοείται. Με το καραβάκι μας. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι, όπως μας παίρνουν μετά τηλέφωνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαλβαρίνα. Καλημέρα. Πάντα ωραία πράγματα. Σας ευχαριστούμε. Έγινε. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Σαλβαρίνα, τον πρόεδρο της Μακεδνός. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.